Δόξα τον Κύριο. Σλάβα να Γόσποντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δοκουταρίμε να Μπόγα. Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά. Δοκουταρίμε να Μπόγα και όστε βέτνας. Θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Στε τσουέν Σλόβο του Μπόζη. Και ευχόμαστε. Που ζελάβαμε. Αυτός ο Λόγος. Του Βάς Σλόβου. Να μας παρηγορήσει. Δανειοτησή. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας. Να και το τφόριν Μπίβλητε σοι. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ευάγγελε του Ναουκά. Στο ζήτα κεφάλαιο. Σέλμα γλαβά. Και από το εδάφιο 12. Τσετέμω 12 στιχ. Μέχρι και το 15. Το 15. Ακουγάτο σε πριμπλυζή το γράτσκατα πόρτα, έτο εισνάσιαχα μαρτφέτς, εθνίτσα ξύν να μάικα σοι, κουιάτο μπέσαι η βδοβίτσα. Εις νέα είμασε γουλιάμα μνοζεστό от града. И Господ като я видя, смили се над нея и рече ѝ, не дей плака. Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха и рече, момче, казвам ти, стани. И мъртвият се повдигна и седна и почна да говори и Исус го даде на майка му. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Εδώ βλέπουμε μία αληθινή ιστορία. Тук виждаме една истинска история. Ο Κύριος μας είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Нашият Господ е възкресението и живота. Αυτό που θέλει ο Θεός, това което иска Бог, είναι να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Е да утеши човека. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Εδώ βλέπουμε μία γυναίκα, тук виждаме една жена, хира, която е вдовица, δεν έχει άντρα, няма мъж, έχει ένα παιδί, тя има едно дете, αυτό το παιδί πέθανε, това дете умря, και τώρα αυτή η γυναίκα πάει να το θάψει. И сега тази жена отива за да го погребе. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει αυτή τη γυναίκα? Кой може тази жена да я утеши? Σήμερα το μήνυμα είναι για σένα, μητέρα. Днес Божието Слово е отправено към тебе, майко. Που δεν έχεις καμία ελπίδα. Която нямаш никаква надежда. Και ιδιαίτερα. И най-вече. Όταν μια γυναίκα είναι μόνη της. Когато една жена е сама. Δεν έχει άντρα. Която няма мъж. Αλλά η ελπίδα σου πρέπει να είναι στο Χριστό. Но твоята надежда трябва да бъде в Христос. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρει σήμερα. Това слово е днес за теб и днеска трябва да го приемеш. Ότι μόνο ο Христός μπορεί να σε παρηγορήσει. Само Христос може да те утеши. Γιατί είσαι μόνη σου. Защото си сама. Αλλά μπορεί να σε παρηγορήσει, ο Христός. Но може да те утеши Христос. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Και αυτή τη γυναίκα. Тази жена. Βλέπουμε ότι την παρηγορεί ο Христός. Виждаме, че Господ Христос я утешава. Γιατί ο Христός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Защото Христос е Възкресението и Живота. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Και ο Κύριος φτάνει την ώρα που πήγαν να θάψουν αυτό το παιδί. И Господ пристига точно в момента, в който отиваха да погребат това дете. Και ο Κύριος βλέπει την αγωνία σου. И Господ вижда твоето страдание. Ο Κύριος βλέπει την ταλαιπωρία σου. Вижда мъката ти. Γιατί η μάνα, защото майката, πονάει και γεννάει. Тя е в болки и ражда. Φέρνει ένα παιδί στον κόσμο. Тя довежда в света едно дете. Και κάνει όνειρα για αυτό το παιδί. И има сънища за това дете, мечти. Αλλά έρχονται άσχημες στιγμές. Но идва и лоши моменти. Αυτό που θέλει να σου πει σήμερα ο Κύριος, това което днес Господ иска да ti каже, είναι ότι πρέπει να διδάξεις στα παιδιά σου τα ιερά γράμματα. Έτσι τρябва да получиш децата си на святото писание. Εκεί είναι η ασφάλεια του παιδιού σου. Защото там е защитата и застраховката на твоето дете. Αυτή είναι η ασφάλεια για το παιδί σου. Там е защитата на детето ти. Γιατί έρχονται δύσκολες ώρες. Защото идват трудни дни. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Идват трудни моменти. Μακριά από το Χριστό είναι ο θάνατος. Далеч от Христа е смърт. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Заплатата на греха е смърт. Ο Χριστός σε καλεί, μητέρα. Христос се те кани, майко. Να δώσεις στο παιδί σου να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Да дадеш на твоето дете Словото Божие, за да го чете и да го изучава. Αυτή είναι η ασφάλειά του. Това е неговата защита. Αυτή είναι η ασφάλειά του. Това е неговата защита. Φανέρωσε στο παιδί σου τα ιερά γράμματα. Открий на детето си святото писание. Αυτά τα γράμματα τα ιερά θα τον σοφίσουσε. Защото това Σοφία. Писание ще му даде мъдрост. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Γιατί έρχονται δύσκολες καταστάσεις. Идват трудни моменти. Για φαντάσου το παιδί σου να μπλέξει.
Представи си, ако детето ти се забърка. Να μάθεις το παιδί σου ότι έγινε κλέφτης. Да научиш за твоето дете, че е станал крадец. Να μάθεις το παιδί σου ότι είναι, το παιδί σου ότι είναι ναρκωμανής. Ако научиш, че детето ти е станало наркоман. Τι θα κάνεις. Какво ще правиш. Να μάθεις το παιδί σου ότι είναι αναρχικός. Да разбереш, че той е в безредица. Να μάθεις το παιδί σου ότι είναι τρομοκράτης. Ο Θεός θέλει όμως να το προφυλάξει το παιδί σου. Господ иска твоето дете да го опази. Πώς θα το προφυλάξει. Как ще го опази. Όταν εσύ του δώσεις να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Когато ти му дадеш да чете Словото Божие. Εκεί είναι η ασφάλειά μας. Там е нашата защита. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Ο Κύριος το παιδί σου θέλει να στο δώσει υγιής. Твоето дете, Господ иска да ти го дари и да бъде здраво. Για να είναι υγιής το παιδί σου. За да бъде здраво твоето дете. Μόνο με το Λόγο του Θεού μπορεί να είναι υγιής. Само чрез Словото Божие може да бъде здраво. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Δώσε στο παιδί σου το Λόγο του Θεού. Дай на детето си Словото Божие. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Ποιος μπορεί να παρηγορήσει μια μητέρα. Кой може да утеши една майка. Όταν χάσει το παιδί της. Когато тя загуби детето си. Ποιος μπορεί να, να παρηγορήσει αυτή τη μάνα. Кой може да утеши тази майка? Μόνο Христос. Само Христос. Μόνο Христос μπορεί να σε παρηγορήσει. Само Христос може да те утеши. Ο Κύριος σου λέει σήμερα ζήτα το Христо. Господ днес ти казва, потърси Христа. Αυτός μπορεί να κάνει έκβαση στο παιδί σου. Той може да даде разрешение за твоето дете. Αλλά και αυτός μπορεί να σε παρηγορήσει. И той може да те утеши. Γιατί έρχονται δύσκολες καταστάσεις. Идват трудни дни. Μπορεί να ακούσεις ότι το παιδί σου πέθανε. Може да чуеш, че детето ти е умряло. Ποιος μπορεί να σε παρηγορήσει. Кой може да те утеши. Και ξέρουμε, έχουμε πολλές ομολογίες. Είμαμε много свидетелства. Όπως ήταν μια μητέρα. Както за една майка. Που έχασε το παιδί της. Която загуби детето си. Και έχασε τον ύπνο της. И същевременно загуби и сънят си. Ποιος μπορούσε να την παρηγορήσει αυτή τη γυναίκα. Кой можеше тази жена да я утеши. Είχε να κοιμηθεί 6 χρόνια. Тя за 6 години не е спала. Και αυτή η γυναίκα έπαιρνε χάπια για να κοιμηθεί. Тя взимаше лекарства за да спи. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Ποιος μπορεί να την παρηγορήσει αυτή τη γυναίκα. Кой можеше да я утеши тази жена. Ένας που έχει γνωρίσει τον Χριστό. Един, който е познал Христа. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος. Намери се един човек. Που είχε γνωρίσει τον Χριστό. Който беше познал Бога. Και της λέει, πήγαινε στην εκκλησία. И каза, отиди на църква. Πήγαινε στην εκκλησία και ζήτα τον Χριστό. И там потърси Христа. Πήγαινε στην εκκλησία να προσευχηθούν για σένα, να σου δώσει ο Χριστός ύπνο. Отиди на църква да се помолят за теб и Бог да ти даде сън. Και όπως λέει και στους ψαλμούς. И както се казва в псалмите, ότι ο Κύριος δίνει ύπνο, че Господ дава сън и στους αγαπώντες Αυτόν, към тези, на които го обичат. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме Και πήγε στην εκκλησία. Тя отиде в църквата, ζήτησε το Χριστό, потърси Христа, πήγαν οι πρεσβύτεροι, отидаха πρεσβύτερите, προσευχηθήκανε, помолиха се над нея και η γυναίκα άλλαξε. И тази жена се промени. Ένιωσε ανάπαυση στην ψυχή της. Тя почувства покой в душата си. Και μας είπε, и ни каза, ότι από εκείνη τη μέρα άρχισε και κοιμότανε. Че от този ден нататък тя започна да спи. Έχει δύναμη προσευχή. Молитвата има сила. Αλλά θέλει την εξήτησή σου ο Κύριος. Но Господ иска ти да го търсиш. Ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Господ ще те освободи. Ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη. Господ ще ти даде сила. Να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου με τα παιδιά σου. За да преминеш проблемите си с децата си. Γιατί εδώ μιλήσαμε για ένα παιδί. Защото тук ние говорим за едно дете. Αλλά υπάρχουν πολλές μητέρες. Но има много майки. Που έχουν πολλά παιδιά. Които имат много деца. Ποιος θα της δώσει ανάπαυση στην ψυχή της. Кой ще даде покой в душата им. Ποιος θα την παρηγορήσει στα προβλήματά της. Кой ще я утеши в проблемите им. Μόνο Ιησούς Χριστός. Само Ιησούς Христос. Γιατί. Защо? Γιατί αυτός είναι η ανάσταση και η ζωή. Защото Той е възкресението и животът. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Αυτό που θέλει ο Христός από σένα, μητέρα. Това, което Христос иска от тебе, майко. Είναι να ζητήσεις το Χριστό. Е да търсиш Христа. Να σου δώσει ανάπαυση στην ψυχή σου. Да даде покой в душата ти. Γι' αυτό λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. За това и се казва в Ευαγγέλιο на Ματέι. Έχει ένα παρηγορητικό λόγο. Едно утешително слово.
за да διαβάζει, το βρήκες εσύ. Κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο. Ευάγγελιο του Ναματέη. Διάβασε το. Το έχεις βρει. Κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο. Ελάτε при мене всички утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. О, Кириос, θα хортаси την ψυχή σου. Господ ще успокои душата ти. Και ο Κύριος θα γεμίσει την τεθλιμμένη ψυχή σου. И Господ ще напълни душата ти. Πώς? Как? Όταν το ζητήσεις. Когато ти го потърсиш. Ο Θεός είναι πνεύμα. Господ е дух. Θα έρθει μέσα σου. Ще дойде вътре в теб. Θα νιώσεις τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ще почувстваш плодът на Светия Дух. Που είναι αγάπη. Който е любов. Χαρά. Радост. Ειρήνη. Μύρ. Μόνο ο Θεός μπορεί να στα δώσει αυτά. Само Господ може да ти даде това. Ζήτα από το Θεό να σε αναγεννήσει. Искай от Бога да те новороди. Για Πνεύματος Αγίου. Чрез Светия Дух. Να νιώσεις την αγάπη του Θεού στην καρδιά σου. Да почувстваш Божията любов в сърцето си. Τη χαρά. Радостта. Την ειρήνη. Мир. Мес στην ψυχή σου. Вътре в душата ти. Γι' αυτό λέει ο Христос. Затова и Христос казва. Έρθετε. Ελάτε. Σε μένα. При мен. Οι κοπιώντες. Всички, които сте отрудени и фортомени и обременени, και εγώ θα σας αναπαύσω. И аз ще ви успокоя. Τι θα αναπαύσει? Какво ще успокои? Την ψυχή μας. Душата ти. Γιατί την ψυχή μας ο Θεός τη δημιούργησε. Защото нашата душа е създадена от Бога. Ο Θεός μας έπλασε από το χώμα. Бог ни сътвори от пръст. Και ο Θεός φύσηξε μέσω μυχτήρας μας. И вдъхна в ноздрите ни. Την πνοή του. Своя дъх. Και γίναμε εμείς μια ψυχή ζωντανή. И така и ние станахме жива душа. Ο Ιов λέει. Ιов казва. Ο Θεός με έπλασε. Бог ме създаде. Και η πνοή του παντοδυνάμου με ζωοποίησε. И сила, и духът на силата му ме оживотвори. Ζήτα το Χριστό. Потърси Христа. Αυτός θα χορτάσει την ψυχή σου. Той ще утеши твоята душа. Αυτός θα γεμίσει την τεθλιμμένη ψυχή σου. И ще я насити. Той ще успокои твоята наскърбена душа. Και θυμάμαι και εγώ τη μητέρα μου. Помня и аз своята майка. Όταν έχασε το παιδί της. Когато тя загуби детето си. Είχε θλίψη στην ψυχή της. Тя в душата си имаше много скръб. Και δεν ήξερε και που πήγε το παιδί της. И тя не знаеше и това дете къде отишло. Και ήταν θλιμμένη. И беше наскърбена. Είχε κατάθλιψη. Имаше много скръб. Και θυμάμαι όταν πήγαινα στο σπίτι μου. И когато аз отивах в къщи. Μετά από τη δουλειά γύριζα στο σπίτι μου. След работа се връщах в дома си. Και έβλεπα τη μητέρα μου. И виждах майка си. Να βλέπει σύρια. Да гледа сериали. Έργα. Най-различни филмове. Αλλά η ψυχή της. Но душата ѝ. Ήταν θλιμμένη. Беше наскърбена. Ποιος θα της έπαιρνε τη θλίψη. Кой би могъл да ѝ вземе скръбта. Ποιος. Кой. Και την έβλεπα και έκλαιγε. Също я виждах да плаче. Στεναχωριότανε. Много се притесняваше. Ποιος μπορούσε να της πάρει αυτό το βάρος που είχε μέσα στην ψυχή της. Кой можеше да ѝ вземе тази тежест, която имаше в душата си? Στεναχωριότανε. Много се притесняваше. Και τελικά. И всъщност. Ήρθε ένας άνθρωπος. Дойде един човек. Ένας άνθρωπος του Θεού. Човек Божий. Και της μίλησε για τον Χριστό. Който ѝ говори за Христа. Ότι ο Χριστός μπορεί να αναπαύσει την ψυχή σου. Че Христос може да успокои душата ти. Και ζήτησε τον Χριστό η μητέρα. И моята майка поиска Христа. Και τι έγινε? И какво стана? Ανάπαυσε την ψυχή της. Дойде покой в душата ѝ. Ήξερε ότι το παιδί της πήγε στον ουρανό. Тя разбра, че нейното дете отиде в небето. Υπάρχει βασιλεία των ουρανών. И съществува небесното царство. Και χάρηκε. И тя се зарадва. Ήξερε γιατί ήρθε στον κόσμο. Знаеше и разбра защо е дошла в този свят. Και πρέπει να ξέρουμε γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Трябва да знаем защо сме в този свят. Ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να γνωρίσουμε το φως της ζωής. Дойдохме в този свят, за да познаем светлината на живота. Ποιο είναι το φως της ζωής? Коя е светлината на живота? Ο Ιησούς Χριστός. Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ήτο το φως το αληθινό. Ιησούς Χριστός ε истинската светлина. Το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Който осветява всеки човек, който идва към Него. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται στον κόσμο,
Когато един човек се ражда или идва в този свят, ехи елпида. Той има надежда. Ти елпида. Каква надежда? На гнориси то фош. Да познае истината. Пьо не то фош? Коя е светлината? О Исус Христос. Светлината е Исус Христос. Его е ли то фош то козмо? Аз съм светлината в света. Харистуме то Тео. Благодарим на Бога. Зита то фош. Потърси тази светлина. Зита то Исус Христо. Потърси Исуса Христа. На фотиси ти психи су. Да дойде и да освети твоята душа. Се се намиляю, кирио, симера, митера. Господ говори на тебе, майко. Пъкси проблемата ме та педя шо. Която имаш много проблеми с децата си. Моно Христос може да се пари говори. Само Христос може да те утеши. Пигене стон Исус Христос. Отиди при Исуса Христа. Паре ти гене диафихи. Вземи новият завет. Паре то Евангелие ту Христу. Вземи Евангелието на Христос. Коне динамис Тео. Което е сила Божия. Просотирия, спада то пистевода. За спасение към всички, които вярват. Еки ха ври анапавси психи су. Там, в това Евангелие, ще намери душата ти покой. О Исус Христос глей. Исус Христос казва. И логи му. Моите думи. Ине пневма ке и зои. Са дух и живот. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодарим на Бога. И сака δεν ωφελεί σε τίποτα. Тази плът не ни отползва в нищо. Αλλά ο λόγος του Θεού θα σου δώσει ζωή. Но Словото Божие ще ти даде живот. Ο λόγος του Θεού είναι τροφή για την ψυχή σου. Словото Божие е храна за душата ти. Ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει μόνο με άρτο. Човек не може да живее само с хляб. Αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενος για το στόματος του Θεού. Но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Και έτσι, μητέρα μου, и така, майко моя, ελευθερώθηκε. Моята майка по-точно се освободи. Ελευθερώθηκε η ψυχή της. Освободи се душата й. Ένιωσε την αγάπη του Θεού. Тя почувства Божията любов. Ένιωσε τη χαρά του Θεού. Почувства радостта Божия. Ένιωσε την ειρήνη του Θεού. Почувства мирът Божий. Γιατί ζήτησε το Θεό. Защото потърси Бога. Και ήρθε ο Θεός και την αναγέννησε. И дойде Господ и я новороди. Την έκανε παιδί του. Направи я свое дете. Και κατάλαβε ότι υπάρχει αιώνια ζωή. И тя разбра, че има живот вече. Και ξέρει το παιδί της τώρα είναι στον Ιησού Χριστό. И тя сега знае, че нейното дете е при Ιησούса Христа. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Ο Θεός να κάνει χάρη στις μητέρες. Нека Бог да бъде милостив към майките, που έχουν προβλήματα. Които имат проблеми. Θέλω να μάθεις κάτι σήμερα. Искам днес нещо да научиш. Γιατί αγωνίζεσαι για το παιδί σου. Ти, която се трудиш за детето ти. Αγωνίζεσαι για τα παιδιά σου. Трудиш се за децата си. Клеш για τα παιδιά σου. Плачеш за децата си. Αλλά μάθε κάτι. Научи нещо. Ότι ο Κύριος σε σπλαχνίζεται. Че Бог се смилява над теб. Και ο Κύριος θα ανταμείψει το έργο σου. И Той ще възнагради твоето дело. Зита то Кирио. Потърси Господа. Να έρθει ειρήνη μες στην ψυχή σου. За да дойде мир в душата ти. Αλλά όχι μόνο σε σένα. Но не само на тебе. Αλλά και στα παιδιά σου. Но и на твоите деца. Γιατί θα συνοδεύεις τα παιδιά σου με τις προσευχές σου. Защото чрез молитвите си ще придружаваш децата си. Θα προστατεύεις τα παιδιά σου με τις προσευχές σου. Ще защитаваш децата си чрез молитвите си. Και ο Κύριος ανταμείψει τον κόπο σου. И Господ ще възнагради твоя труд. Και θα δεις τον καρπό. И ще видиш плодът. Θα απολαύσεις καρπό. И ще се радваш на плод. Θα δεις τα παιδιά σου να ζητάνε τον Κύριο. Ще видиш твоите деца да търсят Господа. Και θα χαίρεσαι. И ще се радваш. Ξέρεις τι είναι να σωθεί το παιδί σου. Знаеш ли колко е хубаво да се спаси детето ти. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Да чете Евангелието на Христос. Να πηγαίνει στην εκκλησία. Да отива на църква. Εκεί θα νιώσεις ασφάλεια. Там ще чувстваш закрила. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Γι' αυτό δώσε στο παιδί σου να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Затова дай на детето си Словото Божие да го чете. Εκεί είναι η ασφάλειά μας. Там е нашата защита. Στο Λόγο του Θεού. В Словото Божие. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Γιατί βλέπουμε πολλούς κινδύνους. Виждаме много опасности. Πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Отиват децата на училище. Εκεί βλέπουμε πολλές προτάσεις. Виждаме различни предложения. Πού θα προστατέψω το παιδί μου? Как ще защитя детето си? Θα του φανερώσω το Λόγο του Θεού. Като му открия Словото Божие. Ευχαριστούμε το Θεό. Благодариме на Бога. Зита тон Исус Христо. Потърси Христа. Για να σου δώσει ανάπαυση στην ψυχή σου. За да даде покой на душата ти. Μόνο Христός μπορεί να σε παρηγορήσει. Само Христос може да те утеши. Γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου τώρα. Защото сега може и да си сама.
Να μην έχεις άντρα. Да нямаш мъж. Να έχεις ένα παιδί. Да имаш едно дете. И на всяка една παιδιά. Или пък друг, и още деца. Кой може да се паригорис? Кой може да те отеши? Моно Исус Христос. Само Исус Христос. Харесваме то Хео. Благодариме на Бога. Кириос, на се благоси. Нека Бог да те благослови. Митера, майко, кьо Кириос на адамипси то го то копосо. И нека Господ да възнагради твоя труд. Кен на ксерис. И едно да знаеш. Оти о Кириос се сплахнизате, че Господ се смилява на теб. Και θέλει να σε παρηγορήσει. И иска да те утеши. Θέλει να βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Иска да намериш покой в душата си. Μόνο Χριστός μπορεί να σου δώσει ανάπαυση στην ψυχή σου. Само Христос може да даде покой в душата ти. Ευχαριστούμε τον Θεό. Благодариме на Бога. Και αν θέλεις. И ако искаш. Γράψε μας. Напиши ни. Στο email. В имейлът, който е написан в Божието Слово. Να προσευχηθούμε για τα παιδιά σου. За да се помолим за децата ти. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Нека Господ да те благослови. Амин.